Ξαφνικά, οι δραστηριότητές σας μέσα από την κίνηση Κόσμος είναι γνωστές. Αλλά δεν είχατε εκδηλώσει πρόθεση για να εμπλακείτε, να μπείτε στην πολιτική σκηνή. Αποδεχτήκατε την πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ και θα είσαστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Μάλιστα, θα είμαι. Το όνομά σας είναι Πέτρος Κόκαλης, της γνωστής οικογενείας, όπου αυτό αυτομάτως δημιουργεί αντιδράσεις, ιδιαίτερα από το χώρο της αντιπολίτευσης, ενδεχομένως και κάποιος και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρουμε. Ότι τι δουλειά έχει ο γιος ενός επιχειρηματία. Να το, η διαπλοκή, να τη διαπλοκή, η οποία καταγγελόταν μέχρι χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να υπερασπιστείτε την άποψή σας. Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, να πω το προφανές, ότι δεν είμαι ούτε ο παππούς μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μάνα μου. Είμαι ο εαυτός μου και ως τέτοιος ζητώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου για να προωθήσω τις ιδέες που έχουμε στον κόσμο, οι οποίες δεν είναι δικές μας, είναι των Ηνωμένων Εθνών και καλούμαστε όλοι σε όλο τον πλανήτη να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας αφορούν από κοινού και που είναι πιο άμεσα από ό,τι φανταζόμαστε. Είναι ένα σχέδιο για το 2030, το οποίο είναι τόσο κοντά όσο είναι και η αρχή της κρίσης στην Ελλάδα και αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα συμβιώνουμε στον πλανήτη. Αυτό ψηφίστηκε το 2015 και εμείς το υιοθετήσαμε σαν το πρώτο παγκόσμιο σχέδιο, το οποίο αφορά και τις φτωχές χώρες και τις πλούσιες και τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους και τις οικογένειες, και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει στον πολιτικό διάλογο και πρέπει να υπάρχει τώρα, γιατί αφορά τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου να συμμετέχω στην πολιτική ζωή και βεβαίως το αφήγημα περί διαπλοκής, η παλινόρθωση της διαπλοκής, όταν αναγείρεται από το συγκεκριμένο άνθρωπο και αφορά στο δικό μου πρόσωπο, είναι ο λίγον κούφιο και ο λίγον παροχημένο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό για μια μισή. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί άκουσα και χθες τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επανήλθε μόνος του σχεδόν, απρόκλητα, χωρίς να τον προκαλέσει. Στην Ελισταή. Έκανε αναφορά στον κύριο Κόκαλη. Ξανά έκανε, μετά την πρώτη ανακοίνωση που είχε βγάλει. Μου κάνει εντύπωση ότι ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κατηγορεί για διαπλοκή τον γιο του Σοκράτη Κόκαλη. Εκεί, εδώ είναι περίπου. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει διαπλοκή, γιατί πρέπει να το αποδείξει, όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν, είχε διαπλοκή με τον πατέρα του. Εδώ όμως είναι εδώ μιλάμε για οικογενειοκρατία, που θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για οικογενειοκρατία. Εδώ για σας, για σας λένε ότι οι επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα να έχουν τις απόψεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Οι επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα να έχουν την ιδεολογία τους. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται όμως η ιδεολογία τους με τα κόμματα εξουσίας. Γιατί εκεί μπορεί να φανεί στο μέσο Έλληνα πολίτη, και αυτό πρέπει να πείσετε. Όχι τον κύριο Μητσοτάκη ή τον Σταμάτη τον Ζαχαρό ή τον Σπύρο τον Κουζάνη ή εμένα. Σε αυτούς που θα ζητήσετε την ψήφο σας, ότι αυτό το ενδιαφέρον το δικό σας δεν έχει να κάνει με τα επιχειρηματικά σας συμφέροντα. Και ότι δεν διαπλέκονται τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τις επιδιώξεις ενός κόμματος. Δηλαδή να έχω μαζί μου ένα επιχειρηματία, ο οποίος θα στηρίξει τις δικές μου επιλογές. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη χώρα ζούμε και γνωρίζουμε όλοι. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να το έχετε αντιμετωπίσει χρόνια. Γιατί ως γιος Κόκαλη, έτσι, μπορεί κάποιοι να σας αντιμετώπισε και με επιφύλαξη. Όχι ότι είναι εγκληματίας ο πατέρας σας. Εγώ δεν σας είπα κάτι τέτοιο για όνομα της Παναγίας. Όχι, αν μου το λέγατε Παπαδάκη, καταρχήν θα έφευγα. Έτσι, για όνομα της Παναγίας. Κατά δεύτερο, και καλά θα κάνατε. Εγώ θα ήμουν απαράδεκτος, δεν το έλεγα. Δεν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει δεκαετίες δουλειάς και μπορεί να αμφισβητήσει 52 αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης. Και μου κάνει εντύπωση που το κάνει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση είναι το εξής. Για πάρα πολλά χρόνια τα έντυπα τα οποία ήταν φύλλα προσκύμενα στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και πριν να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, πολέμησαν τον πατέρα σας με έναν τρόπο τον οποίο εγώ παρακολουθώντας ως δημοσιογράφος τον χαρακτηρίζω έως και αήθη. Διότι πολλές φορές χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη γινόντουσαν απρόκλητες επιθέσεις
ούτε καν με ενδείξεις. Χαίρομαι. Αυτοί οι άνθρωποι πολύ. Τώρα πώς σας αντιμετωπίζουν? Χαίρομαι πολύ που... Πώς σας αγάπησαν ξαφνικά? Χαίρομαι πολύ που καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι εγώ τους ξέρω από τη γιαγιά μου πολύ καλά. Δηλαδή, προχθές που ήμουν. Καλά, αυτά... όχι, μιλάω για νέους ανθρώπους, αποκλείεται να τους ξέρω. Όχι, γιατί μιλήσατε και για πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι και τώρα, πάλι συνομιλητή. Αν θέλετε να μιλήσουμε για αήθεις συμπεριφορές πριν το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δεν αφορά αυτή τη στιγμή κάποιον ιδιαίτερα. Αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους ήξερα και στην Κουμουνδούρου που πήγα προχθές. Θα είστε όμως συνοδοιπόροι από εδώ και πέρα με πολλούς από αυτούς. Ναι, θα είμαστε και αυτό νομίζω ότι δείχνει μια αλλαγή του κόσμου. Μια αλλαγή του κόσμου. Από τον κύριο Παπαδάκη θα φεύγατε εάν σας κατηγορούσε για κάτι τέτοιο. Με αυτούς θα είστε συνοδοιπόροι όμως. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται για αυτά που κάνει και για αυτά που λέει. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια ένδειξη ότι ο κόσμος πάει μπροστά, ότι ο κόσμος αλλάζει και βρισκόμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια, ας το πούμε, ευημερία και ειρήνη εάν συνεχίσουμε να βρίσκουμε ένα στα κακά του άλλου. Πρέπει να βρίσκουμε τα καλά. Άρα μετανοήσαν, λέτε. Και να. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται, η λέξη μετάνοια δεν είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται εύκολα, γιατί είχαμε πριν από τις αήθειες του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και τις αήθειες της δηλώσεως μετάνοιας και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουμε σε αυτή την ιστοριολογία. Είναι και πρωί, άλλωστε, οι άνθρωποι που μας βλέπουν. Ξέρετε όμως και εσείς νιώθετε την ανάγκη, πιστεύω, ανά πάσα στιγμή με τα ερωτήματα τα οποία σας γίνονται. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ δεν είσαστε στη γωνία και εμείς προσπαθούμε έτσι να εκμεεύσουμε από εσάς πράγματα. Κάθε άλλο παρά, κάνω μια ελεύθερη και ανοιχτή κουβέντα. Αλλά νιώθω και καταλαβαίνω ότι και εσείς. Τον αδικήμενα αυτό η συζήτηση στον κύριο Πέτρο Κόκαλη. Ωστόσο, να πούμε ότι ένα κομμάτι της αριστεράς μιλούσε θετικά για τον, και για τον Σοκράτη Κόκαλη. Να θυμίζω τη ρίση, τη φράση του Χαρίλαου Φλωράκη. Ένα άλλο όμως μεγάλο κομμάτι έχει δίκιο σταματήσει. Το μεγαλύτερο στο κομμάτι. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Του Κουκουέ που είχε πει ποιο. Με συγχωρείτε, βρισκόμαστε το 2019. Και έχουμε γυρίσει το 1989. Όχι, δεν μιλάω για τόσο παλιά. Μισό λεπτό. Έχουμε περάσει 11 χρόνια. Από το 89 φτάσαμε στο 2009, ήμασταν θωρακισμένοι, πέσαμε σε μια καταστροφή, είμαστε 10 χρόνια που παλεύουμε και εδώ εγώ έρχομαι και προτείνω έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής. Και έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, κανένας δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει αυτό. Εσείς μου το αφαιρείτε όμως σήμερα. Όχι, μου ζητάτε για το Χαρίλο Φλωράκη. Όχι. Προς Θεού, σας δίνουμε την ευκαιρία να ακουστούν πράγματα που ενδεχομένως πολλοί από αυτούς που μας παρακολουθούν δεν τα ξέρουν. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να σας γνωρίσουν. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Χαρίλο Φλωράκη, δεν πρόλαβα. Τι να κάνω. Και κάτι άλλο τώρα. Επισήμανα ότι είχε μιλήσει με θετικά λόγια για τον. Και καλά κάνατε, είναι έτσι. Είναι έτσι, βεβαίως. Υπήρχαν και οι δύο τάσεις. Πάντως, μην αισθάνεστε ότι σας έχουμε στη γωνία και προσπαθούμε να σας κάνουμε. Ο ελληνικός 20ος αιώνας είναι περίπλοκος. Περίπλοκος και δύσκολος. Και τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα. Και έχει έρθει η ώρα να μπούμε και σε επίπεδο πολιτικής και αποτελεσματικότητας στον 21ο αιώνα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ο 21ος αιώνας μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολος. Εσείς έχετε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα των μεταναστών. Mm-hmm. Και θέλω να κάνω δύο διαφορετικά ερωτήματα μεταξύ τους, τα οποία όμως έχουν κοινή βάση τους μετανάστες. Το πρώτο είναι, φαίνεται ότι τα επόμενα 15-20 χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά αυτό, το μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού θα γίνει τόσο πολύ μεγάλο που αυτό που ζούμε τώρα θα είναι πάρα πολύ μικρό. Ειδικά η Αφρική φαίνεται να μεγαλώνει με τέτοιους ρυθμούς που δεν θα μπορούμε να ανακόψουμε με τίποτα. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει διαχείριση που μπορεί να γίνει γι' αυτό ή πρέπει πλέον να βρούμε ριζικές λύσεις που αφορούν στο οικονομικό μοντέλο όλου του πλανήτη? Και δευτερευόντως, μήπως επειδή ακριβώς έχετε προβληθεί πολύ ως άνθρωπος που ασχολήθηκε με αυτό, φαίνεστε σαν ένας ευρωβουλευτής με μονοθεματική ατζέντα? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι μιλάτε ακριβώς για το θέμα που ασχολούμαι εγώ, το οποίο είναι η κλιματική αλλαγή. Και τα 15-20 χρόνια που λέτε είναι σωστό, εάν δεν φροντίσουμε να πάρουμε μέτρα ώστε να μην υπάρξει οικονομική καταστροφή σε αυτές τις χώρες από όπου έρχονται οι άνθρωποι, δηλαδή εάν δεν υπάρξει
δεν αυξηθεί και άλλο η ξηρασία, εάν δεν αυξηθεί και άλλο η λειψιδρία και αρχίσουν να μετακινούνται πλέον ως πληθυσμοί και όχι με μονομένα άτομα. Και μεγαλύτερη πόλη μεγαλώνουν με τρελούς ρυθμούς. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση. Δεν έχει υπάρξει περίπτωση που έχει σταματήσει μια τέτοιου μετακίνηση πληθυσμών με άλλο τρόπο. Επομένως, η λέξη που χρησιμοποιείται μετανάστες είναι πλέον αδόκιμη, διότι ο μετανάστης είναι κάποιος που φεύγει από μια οικονομική συνθήκη. Δεν είναι ο πρόσφυγας είναι κάποιος ο οποίος φεύγει από, από έναν κατατρεγμό, από κάτι που του έχει κάνει κάποιος. Και η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία σημειώνεται και θα συνεχίσει ραγδαία να σημειώνεται, δεν έχει γίνει από μόνη της, έχει γίνει από μια πράξη του δυτικού κόσμου. Έχει γίνει από την καύση ορυκτών καυσίμων τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο άνθρακας έχει μια διάρκεια ζωής 100 ετών. Επομένως, ο κόσμος που φεύγει από αυτές τις χώρες φεύγει διότι εμείς με τις πράξεις μας κάναμε αυτές τις χώρες αβίωτες. Και θα κάνουμε και τις δικές μας να συνεχίσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε ήδη ανεβάσει θερμοκρασία έναν βαθμό. Εμείς όλοι εδώ έχουμε 36,8. Φανταστείτε ότι θα είχαμε όλοι 37,8. Στο συν 1,5 θα έχουμε 38,3. Και αν δεν το σταματήσουμε στο συν 1,5 θα πάμε στο συν 4 που θα είναι στο 42. Άρα εσείς στην Ευρωβουλή θα ασχολείστε μόνο με αυτό. Εγώ στην Ευρωβουλή θα ασχολούμαι με το συνολικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αφορά όχι μόνο την καύση ορυκτών καυσίμων, αλλά αφορά και τις σχέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν για αυτό να αλλάξει. Είναι κακό να υπάρχει για να αλλάξει ριζοσπαστικά η κοινωνία μας. Θέλω να πω σε ένα άλλο. Στην συνεργασία, στην καινοτομία και στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή. Μονοθεματικά με όλα τα θέματα του κόσμου. Όταν ξεκινήσαμε την ενότητα δική σας, έδειξε εικόνες πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, ναι. Επειδή το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε και τώρα. Ναι. Έτσι. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια. Πόσο σκοράει η Ευρώπη πια? Στα διαβατά. Καταρχήν, όσον αφορά τα διαβατά, πρέπει να πω ότι επειδή εγώ βρέθηκα στο λιμάνι του Πειραιά και επειδή συνέχισα τη δραστηριότητά μου με διάφορες δραστηριότητες και στα μέσα στα ΚΑΜ και έξω από τα ΚΑΜ, ένα τεράστιο πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη και η γλώσσα και η συνεννόηση. Ήδη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κατοικούν περίπου 60.000 πρόσφατοι πρόσφυγες, χώρια τους μετανάστες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 10% του ελληνικού πληθυσμού. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο σαν πολιτεία και σαν κοινωνία επικοινωνούμε μαζί τους, έχουμε εμπιστοσύνη μαζί τους, ανταλλάσσουμε πληροφορία μαζί τους, καταλαβαίνουμε τι χρειάζονται, τι θέλουν και τι μπορούμε εμείς να, και καταλαβαίνουν και αυτοί τι μπορούμε εμείς να τους δώσουμε, είναι πολύ σημαντικός, γιατί αλλιώς τα fake news θα κυριαρχούν. Ξέρετε, σε αυτό εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί όντως χρειάζεται μια τέτοια προσέγγιση, όπως λέτε. Αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα της κρίσης με ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν και αυτοί δραματικές συνθήκες ζωής, ίδιες περίπου με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, να για παράδειγμα τώρα προχτές, δύο άνθρωποι, ο ένας κάει και ο άλλος γλίτωσε στο παρακάτι, δύο αδέλφια στην Κομωτινή, γιατί ζούσαν σε ένα σπίτι. Ας μην υπερβάλλουμε, ωστόσο, η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να είναι από τις πλουσιότερες στον πλανήτη και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταναστεύουν δεν έχουν. Ούτε μαντήλι να κλάψουν, σίγουρα, ούτε στον ήλιο μοίρα. Σας λέω, η προσπάθεια της επίλυσης του προβλήματος χωρίς να δημιουργείται η εντύπωση ότι κοιτάμε αυτούς και δεν κοιτάμε τους και τους δικούς μας. Κάτι που το εκμεταλλεύονται κάποιοι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όχι, νομίζω ότι στην Ελλάδα, παρόλη την οικονομική κρίση και στην Ευρώπη, παρά την ανισοκατανομή του πλούτου, βρισκόμαστε, ας πούμε, στο κορυφαίο τέταρτο της, όσον αφορά. Θέλω κάτι τελευταίο να πούμε, και επειδή είσαστε νέος άνθρωπος, να μιλήσουμε ευθέως. Αν και Παναθηναϊκό, θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Εδώ να πω ένα σημείο. Λένε κάποιοι ότι και η αξιοποίηση του ονόματος Κόκαλη, από τη στιγμή που υπάρχει η κυριαρχία στον Πειραιά του ονόματος Μαρινάκης, είναι, αποβλέπει στον επηρεασμό των ψηφοφόρων που έχουν Ολυμπιακά αισθήματα. Μπορεί να ακούγεται χαζό έως ηλίθιο το επιχείρημα, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας Παναθηναϊκός, ένας Ολυμπιακός δεν θα ψηφίσει με αυτά τα κριτήρια, έτσι. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως, δεν μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Θα ήταν ντροπιαστικό αυτό. Θα ήταν ντροπιαστικό. Πες μου τι ομάδα είσαι για να σου πω ότι θα ψηφίσεις. Αμφιβάλλεις ότι στον Πειραιά παίζει ρόλο το ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Παίζουν ρόλο τα πρόσωπα στον Πειραιά και παντού. Από εκεί και πέρα. Εσύ στο Μαρινά και εμείς στον Κόκαλη. Κοιτάξτε, τα πρόσωπα. Εγώ επειδή είμαι Παθηναθηναϊκός δεν έχω τέτοια ζητήματα. Αλλά... Όχι, δεν ακούγεται και αυτό. Αλλά ακούγεται, αλλά είναι ντροπιαστικό να ψηφίζει κάποιος με βάση την ομάδα. Απολύτως. Και γι' αυτό και στο ερώτημα το έθεσα με τον τρόπο που το έθεσα και συμφωνήσαμε όλοι. Και εγώ επίσης. Θεωρώ ότι είναι ηλίθιο να συζητάμε ότι μπορεί κάποιος να ψηφίσει. Άλλο ο Τσίπρας είναι. Από εκεί και πέρα τα πρόσωπα παίζουν σημασία.
Και νομίζω ότι εδώ είναι μια σαφής επιλογή στα πρόσωπα. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι ηλίθιο να το συζητάμε κιόλα. Έτσι, για όνομα του, γιατί εσείς δεν απευθυνθείτε προφανώς όποιος είναι Ολυμπιακός, ψηφίστε με. Όχι. Ήταν, νομίζω θα μηδένιζε και όλα αυτά τα οποία προηγουμένως μας λέγατε για τα ενδιαφέροντα τα οποία θέλετε να αναπτύξετε. Αφενός αυτό, αλλά θα μηδένιζε και μια παρουσία και μια πορεία που έχω εγώ στον Ολυμπιακό 15 χρόνια, στην οποία ποτέ δεν είπα σε κανέναν να ψηφίσει. Γιατί δεν μου πέραν για το μυαλό να το κάνω, ή τι να μην ψηφίσει. Μπορεί να είχαμε ας πούμε, αντιπαλότητες με τον Υπουργό Αθλητισμού ή με τον Υπουργό Οικονομικών για θέματα που αφορούσαν την ομάδα, αλλά όχι ποτέ μια οδολογική, ας το πούμε, στρατοπαίδευση απέναντι σε μια επιλογή του ελληνικού λαού ή οτιδήποτε σε μια κυβέρνηση. Κύριε Κόκαλη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Άλλωστε, θα υπάρχουν και εκείνες οι συγκεκριμένες παρουσίες των υποψηφίων. Θα μας κάνετε την τιμή να είσαστε και άλλη μια φορά μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι που κάνω για πρώτη φορά και με μεγάλη ζέση και ενδιαφέρον. Και δεν πιστεύω να αισθανθεί κατάσχημα, αλλά θα θέλαμε να ρωτήσουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται και εσείς να δώσετε την ευκαιρία των απαντήσεων για να σας μάθει και καλύτερα ο κόσμος. Και άλλωστε, νομίζω η καλύτερη απάντηση είναι η παρουσία μου εδώ. Όταν κανείς θέλει, όταν καλείς είναι φανερά και ζητάει να συμμετέχει σε μια δημοκρατική διαδικασία, νομίζω ότι πρέπει να έχει δικαίωμα να το κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μικρή διακοπή και...